Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω πότε βλέπετε αυτό το βίντεο, θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να το ξέρω. Αν προηγουμένω κάνατε ένα subscribe και πατούσατε για το καμπανάκι, οπότε θα υπολόγιζα πρόχειρα πρόχειρα και αφηρημένα πώ το βλέπετε κάθε τρίτη στι 2.30. Με τον Τζόι σα είχα μετάξει κάτι την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτή τη βδομάδα θα φοράει γραβάτα και τη φόρεσε και είναι κύριο. Και τη φόρεσε γιατί είναι κύριο. Πέσα ένα γεια, πέσα γιά και στείλει ένα φυλάκι γιατί θέλω να τα πούμε λίγο σοβαρά με τα παιδιά σήμερα. Ναι, ναι, αγοράκι μου. Το καλύτερο παιδί του κόσμου. Το καλύτερο παιδί. Η ελπίδα μα, παιδιά, σήμερα είναι τα νιάτα μα. Τα παιδιά, και αυτό είναι ένα παιδί, ένα νιάτο. Το καλύτερο παιδί και το καλύτερο νιάτο. Τζο, να σου πω, μήπω θέλει να πα την κουβέρτα σου, α? να ξαπλώσει, θα πα τη μεριμιλιάρεσαι, στη Ρεμόγκολο. <συκλει> Πήγαινε. Κατά πρώτον, ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά. Εύχομαι να είστε ασφαλεί, εύχομαι να είστε αγαπημένοι και εύχομαι να είστε όπω επιθυμείτε να είστε, εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη βδομάδα βασάνισα πάρα πολύ το μυαλό μου σε σχέση με το τι βίντεο θα ανεβάσω ε, και για το αν θα ανεβάσω βίντεο. Και χθε το βράδυ είχα μια κουβέντα με ένα φίλο μου που του έλεγα ακριβώ αυτό το προβληματισμό. Ε, δεν ξέρω τι να κάνω, τι βίντεο να ανεβάσω. Δεν έχω τη διάθεση να ανεβάσω κάτι χιουμοριστικό. Από τη μία, από την άλλη, αυτό είναι το κανάλι μου και καλά περνάμε και φαν κάνουμε και και μου είπε το εξή αυτό ο φίλο μου και πραγματικά με εξέπληξε. Μου λέει: Μα δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει όλο αυτό στην Ελλάδα, να υπάρχουν όλε αυτέ οι αποκαλύψει για εργασιακό bullying, για σεξουαλικέ παρανοχλήσει κτλ. κτλ. Και εσύ, ένα άνθρωπο που έχει ένα βήμα και ένα άνθρωπο που θέλω να πιστεύω πω ισχύει, είσαι ένα σκεπτόμενο άνθρωπο και που έχει τέτοιε εμπειρίε, να μην μιλήσει λέω τι εμπειρίε βρέχω εγώ, έχω τι εμπειρίε. Που πραγματικά είχα τι προηγούμενε μέρε με όλα αυτά που άκουγα, είχα αναλογιστεί λίγο, είχα προσπαθήσει να θυμηθώ και είχα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πω που ευτυχώ δεν μου έχουν τύχει εμένα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, λέω τι εμπειρίε έχω. Δημήτρη, πραγματικά τι εννοεί, δεν μπορούσα να καταλάβω, νομίζω ότι με πειράζει. Μου λέει και εργασιακού μπούλινγκ, μου λέει και σεξουαλική παρενόχληση στη δουλειά σου. Λέω εγώ, μου λέει εσύ, καλά χαζό Και τέλος πάντων μου θύμισε δύο περιστατικά, τα οποία πραγματικά τα είχα ξεχάσει. Και είπα, α, α. Τέλος πάντων, μου έχει τύχει σε περιβάλλον εργασίας ε, να διαλύσω μία συνεργασία, γιατί προέκυψε αυτό, προέκυψε ξαφνικά μία συμπεριφορά ε, παρενοχλητική σεξουαλικά, μία πάρα πολύ αδιάκριτη κίνηση, ένα πάρα πολύ αδιάκριτο άγγιγμα, εν πάση περιπτώσει, μου έτυχε. Είχα την ψυχραιμία εκείνη ακριβώς τη στιγμή να αντιδράσω, να συζητήσω, να διακόψω τη συνεργασία ε, και να πάω παρακάτω. Αντίστοιχα σε άλλη δουλειά μου, είχε από προηγουστά με νόμου ένα αυτό που λέμε εργασιακό μπούλινγκ, ε, ένα μπλοκάρισμα των δυνατοτήτων μου, ένα, μια φήμωση, ε, ένα μη μιλάς, ε, μη φαίνεσαι, πρέπει να φαίνεται κάποιο άλλος κτλ. κτλ. Και έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα και σε αυτό το κομμάτι, κάποια στιγμή. Δεν τα λέω για να καταθέσω και εγώ τι δικέ μου ιστορίε, δεν είναι ο στόχο μου να ε, επικοινωνήσω κάτι ή να καταγγείλω κάτι. Γιατί ανήκω στου προνομιούχου ανθρώπου που ενώ του έτυχαν αυτά τα πράγματα, είχαν τη δύναμη το γεγονό το ίδιο να το τακτοποιήσουν στο μυαλό του, δίχω να επιρρήψουν ευθύνε στον εαυτό του. Ε, ή να περάσουν από το λούκι του φόβου και της ε, αμφισβήτησης και του τρόμου κτλ. Λοιπά, λοιπά. Ναι, ήταν δύσκολες περιπτώσεις και οι δύο. Επίσης είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους που τα αντανακλαστικά μου με έκαναν να αντιδράσω άμεσα, ιδίω στο κομμάτι του, της σεξουαλικής παρενόχλησης. Άνοιξα το στόμα μου κατευθείαν και μίλησα. Ε, και εκτός αυτού και οι δύο άνθρωποι που με τους, με τους, τους με τον τρόπο τους ο καθένας πήγαν να με βλάψουν, αυτή τη στιγμή και όχι πολύ μετά από το γεγονό, βρίσκονται στα αζήτητα των αζητήτων. Οπότε δεν πρόκειται για ανθρώπου που, αφενό, ο ένα με παρενόχλησε σεξουαλικά και τον βλέπω τώρα να παντοδύναμο, να διοικεί και να ορίζει τι τύχε επαγγελματικά ανθρώπων. Οπότε να κάνω τη σκέψη θα το κάνει και σε άλλου και σε άλλε κτλ. Και να νιώθω την ανάγκη να επέμβω. Και ο άλλο στο κομμάτι του εργασιακού μπούλινγκ, αυτή τη στιγμή βρίσκεται τον πάτο της τροφικής αλυσίδας, δηλαδή είναι εκτός τη ε, της δουλειά ε, και εκτός του κόσμου μπορώ να πω. Είναι περιθωριοποιημένος όπως θεωρώ πως ε, του άξιζε να είναι ανέκαθεν. Οπότε δεν είχα το δίλημα που αντιμετωπίζουν τα θύματα αυτά που ακούμε καθημερινά αυτές τις μέρες, ε, ότι θα ήθελα να καταγγείλω για να σταματήσω αυτόν τον άνθρωπο από το να το κάνει σε άλλους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή και οι δύο αυτοί άνθρωποι δεν έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν ή να εκβιάσουν ε, επαγγελματικά κανέναν. Οπότε το προσπερνάμε, αλλά θέλω να σας πω ότι ανήκω στην τυχερή κατηγορία των ανθρώπων που το ξέχασαν κιόλα. Και δεν το ξέχασα γιατί το έστειλα στη λύθη, γιατί ήταν μια τραυματική εμπειρία, γιατί, γιατί, γιατί. Είμαι αρκετά δυνατός, είμαι αρκετά ορθολογιστής και ε, ρεαλιστής το ώστε να συνειδητοποιήσω το πιο απλό πράγμα που θα έπρεπε να συνειδητοποιούμε όλοι πως αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα θηρία, αυτοί οι άνθρωποι που φαντάζουν φοβιστικοί και ισχυροί και που χρησιμοποιούν τη θέση ισχύω τους προκειμένου να κερδίσουν άλλα πράγματα, στην πραγματικότητα είναι κάτι ανθρωπάκια, παιδιά, τόσα, τόσα, τόσα μικρά. Και αυτή την αξία πρέπει να τους προσδίδουμε και καμία μεγαλύτερη από αυτή, γιατί πραγματικά αδικούμε την αξία. Ακούσαμε λοιπόν διάφορα και στην εκπομπή ασχοληθήκαμε αναπόφευκτα επισταμένα με όλα αυτά, με τις καταγγελίες που έγιναν αυτές τις μέρες, προσπαθώντας να κρατάμε με χειρουργική ακρίβεια ε, και μη έχοντα το δικαίωμα να εκφράσουμε και να εκφέρουμε απόψει ε, καθώς δεν ήμασταν ούτε πρωταγωνιστές των ιστοριών, ούτε ήμασταν παρόντες στα γεγονότα που καταγγέλθηκαν ή τα γεγονότα που αρνούνται οι κατηγορούμενοι πάση περιπτώσει οι καταγγελθέντες. Οπότε εμείς αυτό που κάναμε ως εκπομπή ήταν με σεβασμό να παρουσιάσουμε αυτό που συνέβη τα γεγονότα, τι καταγγελίε και τα λοιπά, χωρίς όμως να πάρουμε θέση. Αντίστοιχα, ούτε εδώ μπορώ να πάρω θέση για τα γεγονότα τα συγκεκριμένα, αλλά φυσικά μπορώ να έχω τις θέσει μου ως άνθρωπος γενικά σε σχέση με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα στην εργασία τα δικαιώματα του εργαζομένου, τι υποχρεώσει του και αντίστοιχα τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει του εργοδότη. Ε, όλα όλα αυτά. Δεν σα κρύβω πω επειδή στην πλειοψηφία του αυτά που ακούμε, αυτά που καταγγέλλονται, αφορούν σε άντρε που επιτίθενται λεκτικά με βία ή και σεξουαλικά σε γυναίκε. Έχουμε ακούσει και άλλε βεβαίω ιστορίε όπου. Οι θύτες είναι γυναίκες και τα θύματα άντρες ή άντρες προς άντρες ή γυναίκες προς γυναίκες. Αλλά στην πλειοψηφία νιώθω ότι το δικό μου φίλο, το αντρικό φίλο, για κάποιο λόγο ε, έχει μια τάση στατιστικά να θέλει να υποβιβάσει ή ακόμα και να βλάψει το γυναικείο φίλο. Και αυτό το πράγμα με κάνει να ανατριχιάζω σύγκορμο, καθώς θεωρώ ότι η αφετηρία κάθε ανθρώπινη σχέση πρέπει να είναι ο σεβασμός ούτως ή άλλως ε, και ο σεβασμός δεν είναι κάτι που κάποιος θα κερδίσει με κάποιο τρόπο, ο σοβασμός είναι η, η βάση κάθε ανθρώπινης ε, σχέσης. Τέλος πάντων, και με, με σοκάρει πάρα πολύ το γεγονό ότι δεν σέβονται τις γυναίκες, τις οποίες τις έχω πάρα πάρα πολύ ψηλά, ε, και θεωρώ πως ο άνθρωπος πρέπει να σέβεται τον άνθρωπο και ο άνθρωπος παράλληλα να σέβεται ένα τσάκ παραπάνω και από τον άνθρωπο γενικότερα, τη γυναίκα ειδικότερα. Όχι γιατί είναι πιο αδύναμη, όχι γιατί είναι πιο εξαρτώμενη, ούτε γιατί χρειάζεται την προστασία κανενός. Είναι αυτοδύναμη, είναι ανεξάρτητη, είναι έξυπνη, είναι δραστήρια, είναι πολυσχηδής. Η γυναίκα είναι ένα... ό,τι πιο multitask έχει γεννήσει νομίζω αυτή η φύση, είναι ε, το φύλλο το γυναικείο. Είναι άξια η γυναίκα. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει κανείς να σέβεται η γυναίκα ένα τσάκ παραπάνω για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι όλοι οι άνθρωποι από τους καλύτερους μέχρι τα χειρότερα καθήκια εκεί έξω έχουν βγει μέσα από το σώμα μιας γυναίκας. Όλη αυτή η επιθετικότητα που έχω δει να εκφράζεται απέναντι στο γυναικείο φίλο από το αντρικό ε, με έκανε να θυμηθώ ένα περιστατικό ε, το οποίο αφορά στη, σε έναν τύπο με τον οποίο τρασπάνω συνεργαζόμασταν, βρισκόμασταν στον ίδιο επαγγελματικό χώρο. Αυτό ο τύπο, τον λέω τύπο γιατί νομίζω ότι ψάχνω έναν τρόπο να τον υποτιμήσω και το τύπο μου φαίνεται λίγο υποτιμητικό. Ε, δεν είχε αυτοκίνητο και τον πήγαινα εγώ στη δουλειά. Πηγαίναμε μαζί. Λοιπόν, στο δρόμο, στα φανάρια που σταματούσαμε, μπορούσε να περνάει τυχαία μια κοπελίτσα από δίπλα ή να στέκεται για να περάσει απέναντι στο δρόμο ή να είναι στο δίπλα αυτοκίνητο και να οδηγεί και να, στο φανάρι να τη βλέπουμε δίπλα μας και αυτός ο τύπος δεν έχαν ευκαιρία να, να μου πει κάτι εξαιρετικά προσβλητικό για την εκάστοτε γυναίκα που συναντούσαμε. Δηλαδή, πω όπου τη βλέπεις αυτή, να τη βάλεις τώρα κάτω, να μπιπ μπιπ μπι, μπι. δεν θέλω να βρίσω, δεν υπάρχει λόγος. Ή πω όπου ξέρεις τι της χρειάζεται αυτής τώρα, μπιπ ε. μπιπ μπι, μπι. Ε, Στην αρχή... Όντα εγώ οδηγό και ο... με κάποιο τρόπο και χαζό τρόπο, νιώθοντα ο οικοδεσπότη στη φάση αυτή, γιατί ήταν στο δικό μου αυτοκίνητο μέσα, δεν έγνεφα καταφατικά, προσπαθούσα να γνωρίσω όλα αυτά και σκεφτόμουν μέσα μου τώρα τι ήταν αυτό, για ποιο λόγο να προσβάλλει κάποιον. Σε μένα, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι το έλεγε στην ίδια. Σταματούσαμε λοιπόν και πέραμε και καφέ. Την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε, η κοπέλα δεν μα γνώριζε. Πήραμε του καφέδε μα, τη δεύτερη ή τρίτη μέρα πηγαίναμε κάθε μέρα. Άρχισε η κοπέλα να ξέρει τι καφέ πίνω εγώ, τι καφέ πίνει ο τύπο. Οπότε το καλημέρα και το τυπικό είχε αρχίσει να γίνεται πιο φιλικό και να λέμε και ένα διάκι, τι ωραία μέρα σήμερα και καλώ τα παιδιά, ξέρω τι καφέ δεν θέλετε. Αυτό σε πολύ πολύ φιλικό πλαίσιο. Και κάθε φορά που γυρίζαμε στο αυτοκίνητο για να συνεχίσουμε να πάμε στη δουλειά, άκουγα σχόλια του τύπου την είδε, την είδε πώ μιλούσε, ξέρει τι θέλει αυτή τώρα, ε? να τη βάλει κάτω και να, 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 να. Έχω αρχίσει εγώ όμω να πονοκεφαλιάζω από όλο αυτό το πράγμα. Κάνω πάρα πολύ υπομονή και κάθε μέρα κάνω πρόβατα λόγια που θα του πω ότι ξέρει, φίλε, δεν θέλω να σε ξαναπάρω μαζί μου στη δουλειά. Εγώ από τη φύση μου είμαι. Α, τι να σα πω. Είμαι ένα πολύ ευγενικό άνθρωπο και θέλω και ευγενικά να μου φέρονται, εν περιπτώσει. Οπότε δεν μου ήταν εύκολο να διώξω τον άλλο, γιατί Πέραν το ότι μου σπάγε τα νεύρα, αυτή η συμπεριφορά, κατανοούσα ότι είχε και την ανάγκη να τον πηγαίνω στη δουλειά, αφού δεν είχε αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή λοιπόν, γίνεται ένα παραπάνω λογοπαίγνιο με την κοπέλα που μα εξυπηρετούσε στην καφετέρια. Του στυλ κάτι για το νερό που έπαιρνε αυτό, έπαιρνε μικρό ή μεγάλο και το ζήταγε αλλιώ και εννοούσε άλλο. Και είχε γίνει πολλέ φορέ αυτό το λογοπαίγνιο, και καταλήγαμε στο ποιο νερό θέλει, ήθελα αυτό με την πιπίλα. Ούτε το μεγάλο, ούτε το μικρό. νερό, το μεσαίο με την πιπίλα, το, οποίο το έλεγε μικρό. Η κοπέλα του δίνει το άλλο το μικρό. Και μετά λέει: Δεν θέλω αυτό το μικρό, θέλω το άλλο μικρό. Τέλο πάντων. Και κάποια στιγμή η κοπέλα του είπε ότι πάλι χαριτολογώντα και σε πάρα πολύ καλό κλίμα και διάθεση. Ότι τελικά πιο μικρό νερό θες, το μικρό, μικρό ή το μικρό νούμερο 2 ή κάτι τέτοιο. Χαμογέλασε αυτό, είπε: Ξέρει ποιο θέλω, αυτό με την πιπίλα. Οκ, το πήρε και μπαίνουμε μέσα και είναι έξαλλο στα μάξι και την καταβρίζει την κοπέλα και μου λέει την είδε στην Παλιοπού, την Γκά που είχε τα, τα, μούτρα να, μου, να με ηρωνευτεί και να μου πει για το νερό και ξέρεις τι θέλει αυτή, να τη βάλω κάτω και να τις κάνω αυτό και να τις κάνω εκείνο και πάρα πολλά. αν τα πω θα βρίσω πάρα πολύ άσχημα, δεν χρειάζεται. Εκεί λοιπόν δεν άντεξα και του είπα ότι φίλε θέλω να ξέρεις πως είναι η τελευταία φορά που σε φέρνω στη δουλειά ε, μου λέει γιατί, έκπληκτος, γιατί δεν έχω αντιδράσει καθόλου σε όλη τη συμπεριφορά αυτή. Γιατί του λέω: Φίλε, μου έχω μία μάνα και έχω και δύο αδερφέ. Ε, η μία μου αδερφή είναι γιατρό, η άλλη δουλεύει σε εμπορικό κατάστημα και με τρομάζει η ιδέα ε, του να πα πελάτη εσύ και να σε εξυπηρετήσει. η αδερφή μου που είναι υπάλληλοι σε εμπορικό κατάστημα, για παράδειγμα, και να σε ρωτήσει τι νούμερο φορά και εσύ να υποθέσει μέσα σου ότι θέλει που και γά και να τη βάλει κάτω και την Κα και την Μπου. Όπω ξεφτιλίζει την κοπέλα που σηκώνεται από τι 5 για να έρθει να κάνει καφέ στον κάθε γελίο που πάει στη δουλειά του και σταματάει για να πάρει καφέ και αν έχετε τι συμπεριφορέ, τα βλέμματα, ακόμα και τι σκέψει του κάθε γελίου σαν εσένα, έτσι βάζω στη θέση τη τι αδερφέ μου και, και όλε τι γυναίκε που αγαπώ σε αυτή τη ζωή. Και επειδή εγώ τι σέβομαι τι γυναίκε, δεν θα σε ξαναφέρω στη δουλειά. Το ακούστηκε πάρα πολύ παράλογο. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Επειδή σέβεσαι τι γυναίκε, δεν θα φέρει εμένα στη δουλειά. Ναι, και όμω ήταν πάρα πολύ λογικό. Αλλά δεν πήγα καν στον κόπο να του το εξηγήσω περαιτέρω, γιατί είχα καταλάβει ότι έχω να κάνω πια με ουρακοτάγκο. Και γενικά με τη βλακεία δεν πιάνω. Κουβέντα, συχνά. Έχω παρασυρθεί στη ζωή μου να απαντήσω σε κάποιο βλακώδε σχόλιο ή ένα βλάκα που είναι μέσα στη μούρη μου ε, να λάβει την απάντησή του, αλλά με μαθηματική ακρίβεια, όποτε έχω πιάσει κουβέντα με τη βλακεία, το έχω μετανιώσει. Γιατί τελικά υποβιβάζομαι εγώ και πλησιάζω εγώ προ τη βλακεία και όχι η βλακεία προ τα εμένα. Οπότε δεν έχει νόημα. Κάποιοι μεγαλώνουν έχοντα το νου του, κάποιοι του έχουν φυτέψει στο μυαλό του την ιδέα ότι η γυναίκα είναι κατώτερη του αντρό. Οπότε μπορεί να είναι και ένα παιχνιδάκι του, μπορεί να είναι και ένα ε, αντικείμενο ε, εξευτελισμού του κτλ. Ξέχνα το, ξεχάστε το αυτό. Δεν παίζει, δεν ισχύει και τώρα οι γυναίκες μιλάνε κιόλας. Θα ήθελα πραγματικά να φτιάξω από την αρχή αυτόν τον κόσμο, ξέρω πώς δεν γίνεται. Ε, νομίζω όμως ότι υπάρχει ένα tip που αν όλοι, έστω εδώ οι λίγοι που είμαστε, το ακολουθήσουμε σιγά σιγά και αρχίσουμε να το εξαπλώνουμε και να το πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί και να το εμπνέουμε και στους άλλους, κάτι θα γίνει και κάτι καλύτερο θα αφήσουμε πίσω μας ε, όταν φύγουμε. Αυτό τι είναι, είναι ο σεβασμό. Τόσο απλό, τόσο κλεισέ, σαν την υγεία. Τι η Υγεία. Υγεία σα ευχόμαστε. Ναι, σεβασμό σα ευχόμαστε επίση. Γιατί τον έχουμε τον σεβασμό τόσο λάθο τοποθετημένο στο μυαλό μα, σαν, ε, σαν ένα βραβείο καταξίωση, σαν ένα ενδεικτικό ε, επιτυχία ε, και αποδίδουμε σεβασμό στον επιτυχημένο, τον ισχυρό, τον προϊστάμενο, τον. Ε, αυτόν που έχει εξουσία στα χέρια του, τον πλούσιο, τον δεν ξέρω τι, ενώ ο σεβασμός υπάρχει ε, στη βάση της, ε, όλων των ανθρωπίνων σχέσεων, πρέπει να υπάρχει, από τον πρώτο άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο που συναντάμε και ο, ο προϊστάμενος που πρέπει να σέβεται τον υφιστάμενο, όπως ο υφιστάμενος τον προϊστάμενο, ο οδηγό στο φανάρι τον άνθρωπο που καθαρίζει τα τζάμια και ζητιανεύει, ο πελάτης τον υπάλληλο, αυτόν που τον εξυπηρετεί, οι πάντε τους πάντε, για να μην σα λέω τώρα πολλά. Το θέμα είναι να μην έχουμε στο κεφάλι μα το σεβασμό σαν κάτι που θα αποδώσουμε σε κάποιον, αν καταφέρει να μα επιβληθεί, αν έχει εξουσία πάνω μα, αν τα καταφέρει σε τομεί άσχετου, επαγγελματικού, κοινωνικού, οικονομικού, δεν ξέρω κι εγώ τι, να βρίσκεται στη βάση τη κάθε μα διαπροσωπική σχέση ο σεβασμός, ξεκινώντας από το σεβασμό, ξεκινώντα από τον σεβασμό προ τον εαυτό μα. Και νομίζω ότι θα έχει γίνει μια καλή αρχή για να μην γίνουν πολλά πολλά τέρατα σαν αυτά που ακούμε. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί χαλάω πάρα πολύ το mood αυτού του καναλιού με αυτό το βίντεο, αλλά πιστέψτε με, σήμερα το δίλημα που αντιμετώπιζα ήταν ε, ένα βίντεο που να μιλάει για αυτά που συμβαίνουν ή όχι βίντεο. Ε, το όχι βίντεο θα ήταν ασυνεπές από πλευράς μου και δεν θα ήθελα να είμαι ασυνεπής απέναντί σας. Οπότε προτίμησα και θεώρησα ότι είναι πολύ πιο ειλικρινέ να σα αραδιάσω έτσι 5-6 σκέψει μου σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν και με αφορμή και αυτά που θυμήθηκα που σα επαναλαμβάνω: Το βίντεο δεν έχει κανένα στόχο να τα καταγγείλω, γιατί πραγματικά τα έχω τακτοποιημένα στο μυαλό μου και είναι και τακτοποιημένα και εκεί έξω. Έχω και την ηρεμία ότι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν να βλάψουν ή έβλαψαν εμένα δεν έχουν τη δύναμη να επιβληθούν σε κανέναν άλλο. Έχει τελειώσει αυτό του πανηγυράκι για αυτούς. Ας κυνηγήσουμε αυτούς που ακόμα κρατάνε τα γκέμια τη της δουλειά και της ζωής πολλών ανθρώπων και αυτοί για μένα αποτελούν το μεγαλύτερο κίνδυνο αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον στα, στους επαγγελματικούς χώρους, δεν μιλάω για τα σπίτια. Ήταν λοιπόν εύκολο το δίλημα από το να ανεβάσω ένα βίντεο που τρώω μόνο μπλε πράγματα, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί και ψυχολογικά δεν ήμουν στην κατάσταση να κάνω κάτι τόσο γελίο. Θα το κάνω κάποια στιγμή γιατί γνωριζόμαστε καλά πια. Και αφενό δεν μπορούσα να βρω και τόσα μπλε πράγματα να φάω τώρα που το ξανασκέφτομαι. Οπότε αποφάσισα μέσα μου this video or no video. Και αυτό ήταν είναι και ο τίτλο του βίντεο τελικά. Θα ήθελα ε, σε ένα ωραίο έτσι, κλίμα και σε ένα ωραίο πλαίσιο ευγένεια και διάθεση για κουβέντα να καταθέσετε ε, στα σχόλια Δικέ σα εμπειρίε, τον τρόπο που εσεί το βλέπετε, να σα πω περισσότερο τον τρόπο που εσεί το βλέπετε και όχι τόσο δικέ σα εμπειρίε. Το ζητούμενο δεν είναι να αρχιοθετήσω ε, τις τραυματικές εμπειρίε ε, του, του κάθε ανθρώπου, και ούτε είναι εδώ το βήμα για να κάνει κανεί την καταγγελία του, σαφέστατα. Από τη μία, από την άλλη, αν κάποιο νιώθει την ανάγκη να εδώ, να πει κάτι, με τα χαρά θα το ακούσω και θα το δεχτώ. Θα ήθελα πάρα πολύ επειδή τσέκαρα και τα στατιστικά του καναλιού αυτού και είμαστε όλοι μέσα, υπάρχουν και άντρες και γυναίκες, αλλά στην πλειοψηφία είναι γυναικείο το κοινό εδώ, είναι γυναικεία η παρέα και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω γυναίκες εκτός του καλλιτεχνικού χώρου, εκτός των, του χώρου του αθλητισμού ενδεχομένω. Ανθρώπου καθημερινού, ανθρώπου τη παρέα μα, τι σκέψη σας, τι, τι σας κάνει να νιώθετε όλο αυτό, ε, αν σας θυμώνει, αν σας κάνει να ανατρέχετε στο δικό σας παρελθόν, αν αναρωτιέστε αν εσείς ποτέ έχετε βλάψει κανέναν ή αν έχετε βλαφθεί από κάποιον. Νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μια πολύ σπουδαία και τεράστια και καταλυτική αφορμή για ενδοσκόπηση και για μια απογραφή του παρελθόντος του καθενός από εμάς, και εγώ αναρωτήθηκα αν έχω βλάψει, αν έχω παρενοχλήσει, αν έχω προσβάλει, αν, αν, αν. Ναι, βρήκα ανθρώπινα λάθη πολλά, βρήκα πολλέ λάθο συμπεριφορέ. Ευτυχώ όμω μέσα στα όρια ε, της τη ευπρέπεια. Δηλαδή, ναι, οκ, okay, σίγουρα έχω φλερτάρει, σίγουρα έχω φλερτάρει επίμονα. Ε, σίγουρα έχω θυμώσει, σίγουρα έχω φωνάξει, έχω τσακωθεί, αλλά όχι φίλε, δεν έχω κακοποιήσει κανέναν σεξουαλικά, ούτε έχω κακοποιήσει κανέναν λεκτικά, ούτε έχω υπάρξει βίο με κανέναν άνθρωπο. Και δόξα τω Θεώ, γιατί αυτό με γλιτώνει από κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Από το να γκουγκλάρω το όνομά μου κάθε 5 λεπτά, όπω πιστέψτε με, το κάνει πάρα πολλοί κόσμο υψηλά ιστάμενο, αναγνωρισμένο, διάσημο και υπεραγαπημένο αυτέ τι μέρε. Ε, δεν γκουγκλάρω τον εαυτό μου κάθε 5 λεπτά για να δω αν ανέβηκαν τα δικά μου τα χαμπέρια. Αφορμή για σκέψη ήταν αυτό το βίντεο. Δεν ήταν ένα βίντεο που θα αλλάξει τον κόσμο, ούτε την κατάσταση, ούτε όλα αυτά που βιώνουμε και ακούμε. Ε, για πράγματα στα οποία δεν είμαι παρόν και δεν μπορώ να είμαι μάρτυρα σε ένα δικαστήριο, προτιμώ να έχω την υπομονή ε, να ακούσω με ενδιαφέρον τι εμπλεκόμενε πλευρέ και υπομονώ για τη δικαιοσύνη. Το θέμα είναι να δικαιωθεί αυτό που έχει δίκιο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αν σας ενέπνευσε για να μου γράψετε και ένα σχόλιο με τις δικές σας σκέψεις πάνω στα θέματα, όλα αυτά που είναι τόσο γενικά αλλά και τόσο ειδικά, θα το χαρώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, την επόμενη Τρίτη, που λογικά θα είναι ένα βίντεο του τύπου τρώω μόνο μπλε πράγματα, γιατί και αυτά χρειάζονται σε αυτή τη ζωή. Απλά δεν μπορούσα να αφήσω αυτή τη βδομάδα και να την προσπεράσω δίχως να βγαλοκύχ για τα τόσο σοβαρά πράγματα που συμβαίνουν. Αν σας άρεσε λοιπόν αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, ένα share, ένα subscribe. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, δηλαδή την επόμενη Τρίτη στις 2.30 και θέλω πάρα πολύ όταν αυτό ανέβει να είστε όλοι εδώ και καλά. Φιλιά πολλά!